Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στις 9. Φωτιά στις σχέσεις Νέας Δημοκρατίας Πασόκ έβαλαν οι αναφορές του Μάκη Βορύδη στον Ανδρέα Παπανδρέου, προκαλώντας έτσι σειρά αντιδράσεων από την Υποκράτους, αλλά και αντίδραση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή ο Αντώνης Σαμάρας από το βήμα του συνεδρίου του κόμματός του απίφθινε προσκλητήριο συστράτευσης προς όλες τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις, με ρητορική που είχε ως πρώτο στόχο την απομόνωση των άκρων. Εξαπέλυσε σκληρή επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή, βάζοντας ψηλά στην ατζέντα του τα θέματα της ασφάλειας και της λαθρομετανάστευσης. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Στράτο Μπαλή και τον Γιάννη Τζούνο με όλες τις πληροφορίες και το πολιτικό παρασκήνιο βεβαίως. Θα μας το πούν μετά το ρεπορτάζ. Άνοιγμα τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά επιχείρησε να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα του 9ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε προσκλητήριο ενότητας σε όλους εκείνους που, όπως είπε, επιθυμούν να οικοδομήσουν τη Νέα Ελλάδα. Τίνουμε το χέρι σε όλους, ακόμα και στους αντιπάλους μας. Η Νέα Ελλάδα που οικοδομούμε είναι πάνω από κόμματα. Θα την πετύχουμε όλοι μαζί. Θα την πετύχουμε μόνο ενωμένοι και θα ανήκει σε όλους. Θέλω να το πω καθαρά. Αυτή η παράταξη ανοίγει τα φτερά της. Θα ενώσει όλη την Ελλάδα. Μέσα από τις γραμμές της θα ενώσει όλους τους Έλληνες. Όσους για διάφορους λόγους έφυγαν παλιότερα. Εκείνους που δεν στάθηκαν ποτέ δίπλα μας. Προσκλητήριο δίνουμε σε όλους. Όλοι εκείνοι που αφήνουν πίσω το παρελθόν και έχουν την ίδια λαχτάρα με εμάς να χτίσουμε τη Νέα Ελλάδα. Όλοι εκείνοι που θέλουμε να κλείσουν το δρόμο στους ακραίους, που θέλουν να κλείσουν το δρόμο σε νέους διχασμούς. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στα λεγόμενα δύο άκρα, που όπως είπε θέλουν την Ελλάδα δεμένη με το χθες, φωτογραφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή. Εμφανίζονται ως προοδευτικοί, αλλά εκπροσωπούν τους χειρότερους εφιάλτες του χθες. Και είναι τόσο δήθεν προοδευτικοί που κάθε τόσο ταυτίζονται στη Βουλή και ψηφίζουν και μαζί με τους νεοναζί. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός και για τη Χρυσή Αυγή, χωρίς όμως να την κατονομάσει, τα μέλη της οποίας χαρακτήρισε νεοναζί. Και οι νεοναζί από την πλευρά τους επικαλούνται τις ακρότητες των άλλων για να διαπράξουν και εκείνοι τα ίδια και χειρότερα. Επικαλούνται οι νεοναζί την πατρίδα και θαυμάζουν τους χειρότερους τυράννους που γνώρισε ποτέ αυτή η πατρίδα. Η Ελλάδα που κάποτε πολέμησε όρθια και μόνη τον ναζισμό διασύρεται σήμερα από θαυμαστές των νεοναζί. Η ιδεολογία τους είναι το απροκάλυπτο μίσος, το λαθρεμπόριο του πατριωτισμού. Υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς απευθυνόμενος στο εσωκομματικό ακροατήριο για το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Αδέρφια μου νεοδημοκράτες, η χώρα μας τα τελευταία χρόνια υπέστη μιαν άοπλη εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών. Καταλαβαίνουμε αγωνίες και απελπισίες, αλλά δεν μπορούν να μείνουν στη χώρα μας. Δεν τους αντέχει ούτε η κοινωνία, ούτε η οικονομία μας. Δεν μπορούν άλλο οι πόλεις μας να είναι υποκατάληψη. Δεν μπορεί οι πολίτες μας να εγκαταλείπουν τις γειτονιές τους και να νιώθουν απόλυτη ανασφάλεια. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κέντρο υποδοχής εκατομμυρίων λαθρομεταναστών από όλο τον κόσμο. Αυτό απλώς δεν γίνεται. Και δεν είναι θέμα, μην κάνετε λάθος, ιδεολογίας ή ιδεολειψίας. Απλά δεν γίνεται και δεν το συζητάμε. Εχμές για τη μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας και τη συνεργασία της με το ΠΑΣΟΚ, τον οποίο χαρακτήρισε κατά ανάγκη νετέρω, άφησε ο Νικήτας Κακλαμάνης κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο του κόμματος και τάχθηκε έμεσα αλλά σαφώς υπέρ της διεξαγωγής εκλογών. Πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή για το μνημόνιο. Πώς μπήκαμε στο μνημόνιο? Η δικογραφία έχει έρθει στη Βουλή και κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε. Πρέπει να καταργήσουμε τον νόμο Ραγκούση που έκανε την Ελλάδα ανθρώπινη χωματερή. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε κριτική από το ΠΑΣΟΚ που οδήγησε τη χώρα στο μνημόνιο και ο πρώην πρόεδρός του λιδώρησε τη χώρα μας διεθνώς. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα που περνάει ο τόπος χρειάζονται όλοι οι Έλληνες και πρέπει με κάθε τρόπο να αποκλείσουμε κάθε περιθώριο κοινωνικής ή ακόμα και πολιτικής εκτροπής. Η Ελλάδα χρειάζεται ενότητα,
ασφάλεια, σιγουριά, σταθερότητα. Και αυτά τα πρεσβεύει μέσα από την πολιτική της η κυβέρνησή μας. Λαύρος κατά του Πασό και της αριστεράς εμφανίστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, ο οποίος επέριψε βαρύτατες ευθύνες για την κρίση στην Πράσινη Παράταξη. Η κρίση στην Ελλάδα έχει συγκεκριμένο όνομα και επώνυμο. Για την καταστροφή του τόπου ευθύνονται οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η αναφορά του γαλάζιου βουλευτή στον ιδρυτή του κινήματος έφερε έντονη δυσαρέσκεια στην Ιπποκράτους. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατέστρεψε την Ελλάδα του διχασμού, του αποκλεισμού, των ανισοτήτων, των αδικιών, των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Βρισκόμαστε εδώ για να θυμίζουμε στον κύριο Βορύδη, μα και στον κάθε κύριο Βορύδη, ότι το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και τώρα που είναι λαβωμένο, εγγυάται τη δημοκρατική πορεία του τόπου. Ο Βορύδης, μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε εξετάσεις υβρίζοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου. Συμπεριφέρθηκε ως γνήσιος νοσταλγός του χουντικού παρελθόντος του για να καλύψει το φτύσιμο από τον Αντώνη Σαμαρά. Επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή την ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η νέα Ελλάδα του Σαμαρά είναι η Ελλάδα της φτώχειας, της υποταγής στους ξένους τοκογλύφους και τους εγκληματίες λαθρομετανάστες. Ο ελληνικός λαός έχει γυρίσει την πλάτη στο θίασο της Νέας Δημοκρατίας, που μοναδικό σκοπό έχει την οικονομική και ηθική χρεοκοπία της χώρας. Η νέα Ελλάδα, στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, φτιάχνεται από τα γνωστά παλιά υλικά. Η ανταγωνιστικότητα, οι ιδιωτικοποιήσεις, η επιχειρηματικότητα, η ευρωπαϊκή προοπτική είναι τα παλιά φθαρμένα υλικά του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδήγησαν στην καπιταλιστική κρίση και το λαό στη χρεοκοπία. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθεί αύριο με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Για να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά τα πράγματα και να αρχίσουμε από εσένα, Γιάννη. Φαίνεται ότι το θέμα Βορύδη αρχίζει και παίρνει διαστάσεις. Αλλά να αρχίσουμε από τα βασικά σημεία της ομιλίας Σαμαρά και τι μηνύματα ήθελε να στείλει ο Πρωθυπουργός. Να αποκωδικοποιήσουμε λοιπόν τα βασικά σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε σε ένα αμιγώς κομματικό ακροατήριο. Καταρχήν, ο κύριος Σαμαράς έστειλε ένα μήνυμα ενότητας και ένα προσκλητήριο σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να βγει η χώρα από την κρίση και μάλιστα να βγει πολύ γρήγορα από την κρίση. Για να γίνει αυτό, ο κύριος Σαμαράς τράβηξε μία γραμμή, έβαλε απέναντί του όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την Χρυσή Αυγή. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός τι έκανε, συντήρησε και ενίσχυσε, αν θέλεις, αυτή τη θεωρία που ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα για τα δύο άκρα. Ουσιαστικά, όπως φαίνεται από την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα άκρα, εννοώντας βέβαια το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει διαφορά πολιτικής, υπάρχει διαφορά νοοτροπίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί τη χώρα σε αποσταθεροποίηση και είναι ακόμη υπέρ και των συντεχνιών, το είπε αναφερόμενος στο θέμα της δημόσιας τηλεόρασης. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δύο ακόμα κομμάτια τα οποία έθεσε ως προτεραιότητα ο κύριος Σαμαράς. Το ένα είναι το θέμα της ασφάλειας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα σώματα ασφαλείας και σε όσους υπηρετούν τα σώματα ασφαλείας. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη λαθρομετανάστευση. Ακούσαμε και στο βίντεο ότι ο κύριος Σαμαράς επανέλαβε αυτό που είχε πει πριν μερικούς μήνες, ότι χρειάζεται η επανακατάληψη των κέντρων των πόλεων, ότι δεν μπορεί στις πόλεις να μην μπορούν να ζουν Έλληνες, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί λαθρομετανάστες. Ανέφερε βέβαια ότι κατανοεί όλα τα προβλήματα τα οποία τους οδηγούν εδώ στη χώρα μας, αλλά η χώρα, όπως είπε, δεν αντέχει άλλους λαθρομετανάστες. Όμως, μία τελευταία του αναφορά, και με αυτό κλείνουμε τα βασικά σημεία της ομιλίας του, είναι το θέμα του ναζισμού. Και εκεί υπήρξε μία χαρακτηριστική, ήταν κατηγορηματικός ο κύριος Σαμαράς, υπήρξε μία χαρακτηριστική γραμμή, δεν κατονόμασε βέβαια τη Χρυσή Αυγή, αλλά αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο του ναζισμού, έκανε λόγο για νεοναζί, είπε πως η ιδεολογία τους είναι το μίσος και εκθέτουν την Ελλάδα. Μάλιστα. Όμως, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε αντιπαράθεση και έβαλε φωτιά, αν θέλεις, ξανά στο πολιτικό σκηνικό, ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Μάκη Βορύδη σχετικά με τα αίτια της κρίσης και το τι ακριβώς πληρώνει η σημερινή κοινωνία. Ο κύριος Βορύδης είπε χαρακτηριστικά, το είδαμε, ότι η κρίση έχει ονοματεπώνυμο, τα αίτια της κρίσης έχουν ονοματεπώνυμο και είναι το όνομα αυτό Ανδρέας Παπανδρέου, και από εκεί και πέρα βέβαια ξεκίνησε, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Και μόνο ο Στράτο, με την αναφορά του ονόματος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, υπήρξαν έντονες αντεπώνυμες.
αντιδράσεις. Ναι, και φυσικά σήμα ανασπήρω συναγερμό στην Ιπποκράτους. Ουδόλως είναι τυχαίο ότι και ακόμη και η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας, κυρία Γεννηματά, έκανε δήλωση για το θέμα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ για την αναφορά του κυρίου Βορύδη στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πρέπει να πούμε ότι η γενικότερη εκτίμηση που υπάρχει την απηχεί το μήνυμα μέσω Twitter του κυρίου Καρύδη, ότι δηλαδή ο κύριος Βορύδης έμεινε εκτός ανασχηματισμού και γι' αυτό επιχείρησε να κάνει μια τέτοια παρέμβαση τη σημερινή ημέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγη ώρα υπήρξαν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ που σχολίασαν τα όσα είπε ο κύριος Βορύδης. Μπορούμε να δούμε τι χαρακτηριστικά αναφέρουν. Ότι έκπληξη θα υπήρχε αν ο γραμματέας της νεολαίας του Παπαδόπουλου έλεγε καλά λόγια για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πρέπει να πούμε πως περισσεύει, νομίζω, ότι για να βγουν κύκλοι από την Ιπποκράτους, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την σύμφωνη γνώμη και το πράσινο φως από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες αυτή η αναφορά του κυρίου Βορύδη θα δώσει τροφή για μια αντιπαράθεση τουλάχιστον στη βάση των δύο κομμάτων. Είχαμε και νέα τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη μετά από αυτή την απάντηση του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη. Σπύρο, αφού σου πω πρώτα ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βορύδης βρίσκει απήχηση σε μια μερίδα της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, να μην σου πω και σε και μερικών βουλευτών επίσης. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι και στο συνέδριο καταγράφεται μια γκρίνια σχετικά με την ποσόστοση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, δηλαδή το γεγονός ότι μπήκε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Κάποιοι εκτιμούν ότι τα υπουργεία που πήρε και ο αριθμός των στελεχών που έχει βάλει δεν απηχούν ουσιαστικά τη δύναμή του και αυτό είναι μια αιτία γκρίνιας. Να σου πω, ναι, ότι πριν από λίγο υπήρξε και μια απάντηση μέσω συνεργατών του ο κύριος Βορύδης, απαντά συγκεκριμένα, θα δούμε και τη σχετική κάρτα, εάν το ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι η πολιτική που ακολουθεί το 2013 είναι στον αντίποδα της πολιτικής που εφάρμοζε και πρέσβευε το 1980, τότε η κρίση του είναι τόσο βαθιά που βρίσκει ίστατο καταφύγιο σε χιλιοϊπωμένες και χιλιοαπαντημένες κατηγορίες που αφορούν στον κύριο Βορύδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, από τα απρόοπτα του συνεδρίου ήταν η αδεθεσία που αισθάθηκε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, για την οποία, όπως διευκρινίστηκε, ευθύνεται η εξάντληση και μία ίωση που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες. Θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδρωμένος, με τα χέρια στη μέση και εμφανώς εξαντλημένος, ο Αντώνης Σαμαράς μιλά από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ασφάλεια του πολίτη. Η ατμόσφαιρα στο κλειστό γήπεδο του Ταϊκβοντό είναι αποπνικτική. Έχει πολύ ζέστη, ενώ ο κλιματισμός υπολειτουργεί. Δεν είναι έννοια ξεπερασμένη. Και έτσι, 35 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα ζητήσω συγγνώμη, πρέπει να κάτσω για 2 λεπτά. Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παγώνουν. Στον Πρωθυπουργό τρέχουν αμέσως η σύζυγός του Γεωργία Σαμαρά, βουλευτές του κόμματος και άλλοι συνεργάτες του και του προσφέρουν να πιει ζάχαρη και πορτοκαλάδα για να αισθανθεί καλύτερα. Σε ελάχιστα λεπτά καταφτάνουν και γιατροί του ΕΚΑΒ που βρίσκονταν στο συνέδριο και του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Εμείς απλά του είπαμε ότι ναι, εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε κανονικά να διακόψει, όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, και να πάει και να ξεκουραστεί. Και αυτό το οποίο μου απάντησε και μας απάντησε είναι ότι, Βασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θα τελειώσω την ομιλία. Πράγματι, 15 λεπτά αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει καλύτερα. Σφίγγει το χέρι του και δείχνει προς τους συνέδρους πως έχει επανακτήσει τις δυνάμεις του. Σαγώνες. Ανεβαίνει και πάλι στο βήμα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στους αγώνες μένουμε πάντα όρθιοι, δεν πέφτουμε ποτέ. Ο Πρωθυπουργός συνέχισε την ομιλία του για ακόμα 12 λεπτά. Τόσο οι συνεργάτες του επισκηνής, όσο και οι σύνεδροι στο κλειστό γήπεδο του Ταϊκβοντό παρέμεναν όρθιοι, ανησυχώντας μήπως ο Αντώνης Σαμαράς καταρρεύσει. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, ο Αντώνης Σαμαράς την τελευταία εβδομάδα ταλαιπωρείται από ιογενή γαστρεντερίτιδα. Η ίωση, σε συνδυασμό με το επιβαρημένο του πρόγραμμα, είχε ως αποτέλεσμα να αισθανθεί προσωρινή αδιαθεσία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και να διακόψει την ομιλία του για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε την ομιλία του και επέστρεψε στην οικία του. Ήταν μια ίωση που ταλαιπωρούσε, η οποία είχε εξαπτύξει τον οργανισμό του σε συνδυασμό με μια συνεχόμενη κόπωση, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό έφερε τον οργανισμό του σε κάποια όρια χθες. Από το πρωί, ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται σπίτι του στην Κηφισιά και ξεκουράζεται. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν εξαντλητική. Έπειτα από ένα κρίσιμο Σαββατοκύριακο έντονων πολιτικών διεργασιών, την περασμένη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός προχώρησε στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.
Την Τρίτη έγινε η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Την Τετάρτη βρέθηκε στον Πειραιά με τον Κάπτεν Βέι Τζαφού. Και την Πέμπτη αναχώρησε για τις Βρυξέλλες ώστε να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χθες, μόλις επέστρεψε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατευθύνθηκε αμέσως προς το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα ζητήσω συγγνώμη. Πρέπει να κάτσω για 2 λεπτά.